Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα σε έναν από τους πιο αγαπημένους μάγειρες στην Ελλάδα. Είναι, όντως. Έτσι, μιλάμε για το Λευτέρη το Λαζάρου. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν, τώρα είμαστε συνδεδεμένοι με το Βαρούκο κάτω στο Πασαλιμάνι. Τι γίνεται, Λευτέρη μου, όλα καλά? Μικρολίμανο. Συγγνώμη. Όλα καλά. Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά αισιοδοξία. Ωραία. Είστε έτοιμοι, έχετε μετρήσει, έχετε πάρει μεζούρα, έχετε αραιώσει τα τραπέζια κτλ. Πώς το. Όλα αυτά έχουν γίνει, αλλά περιμένουμε και τα τελευταία μέτρα. Πότε θα τα εξαγγείλει, δεν ξέρω, ο κ. Πρωθυπουργός. Ναι. Και να δούμε πότε ανοίγουμε αρχικά. Με τις προϋποθέσεις που ανοίγουμε. Γιατί το 4 έγινε πεντάρι, το τραπέζι εννοώ. Ναι, ναι. Τώρα, αν θα γίνει εξάρι, πάλι δεν το ξέρω. Δεν... Ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ. Λευτέρη, επειδή εσύ έχει συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, το πάνω μαγαζί πάνω από το δρόμο λογικά δεν θα ανοίξει γιατί είναι κλειστό. Θα ανοίξει το κάτω όχι, μαγαζί. Όχι. Θα μπορεί. Ανοίξει και το πάνω γιατί έχει 10 μπαλκόνια, Γιώργο. Έχει 10 μπαλκόνια, εσύ, έτσι. 10 μπαλκόνια που είναι αυτόνομα, δηλαδή ακόμα πιο πριβέ από τον κάτω χώρο. Κατάλαβα. Ο κάτω χώρο έχει μειωθεί κατά 65-70%. Mm. Έχουν μείνει τα πρώτα τραπέζια αυτά που είναι πάνω στο νερό, ναι, στη θάλασσα. Και η δεύτερη σειρά από πίσω περίπου. Ναι. Άρα εσύ πόσα τραπέζια χάνεις από τα μέτρα αυτά τώρα για να καταλάβουμε? Χάνω αρκετά, αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό, Γιώργο. Το πρόβλημά μας δεν έχει δουλειά, ναι, και χώροι θα βρεθούν. Γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει θελήσει κάποια μαγαζιά που δεν έχουν επαρκείς χώρους να τους δώσει κάτι απ' έξω στα πεζοδρόμια κτλ. Ναι. Ακόμα μιλάνε για τους εσωτερικούς χώρους να είναι και λίγο πιο μέσα τα τραπέζια, μέσα έξω δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι. Ναι. Εσείς που είστε το ένα μαγαζί δίπλα στο άλλο εκεί και θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο έτσι κομμάτι. Γιατί δεν ζητάτε, ή αν το έχετε ζητήσει, δεν το ξέρω, από τη δημοτική αρχή εκεί το Μόραλι να σας δίνει από κάποια ώρα και μετά, από το απόγευμα, ας πούμε, και μετά, και το δρόμο και να βάζετε τραπέζια και στο δρόμο, ή δεν το θέλετε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, πρέπει να αφήσουμε και μια πρόσβαση να περπατήσει και ο κόσμος. Δεν μπορούμε, ναι, να τα καταλάβουμε όλα. Mm-hmm. Έχουμε χώρους. Δεν είναι. Θα βρεθούν λύσεις. Ναι. Λίγο το πεζοδρόμιο απέναντι. Λίγο κάποιοι που έχουν κάποια μπαλκόνια βεράντες. Λίγο οι σάλες από κάτω στη θάλασσα. Όλοι θα βρούμε τους χώρους. Το πρόβλημα είναι να βρούμε τη δουλειά. Να έρθει δουλειά για εσύ να σωθούν οι πάντες. Εσύ φοβάσαι τώρα ότι ο κόσμος ότι έμαθε, ας πούμε, 2 μήνες στην καραντίνα μέσα και να μαγειρεύει λίγο σπίτι του και να παίρνει το takeaway κτλ. Θα βγει έξω δηλαδή από τις 25 του μήνα που λένε ότι θα σε ανοίξουν τώρα, ξέρω εγώ. Θα βγει έξω σοριδό να πάει στα μαγαζιά κτλ. Ή θα μείνει στη συνήθεια του μένω μέσα και τρώω μέσα και παίρνω και κάνα takeaway, ας πούμε. Που είναι και πιο οικονομικό. Καταρχήν να σου εξηγήσω. Ο κόσμος έχει ανάγκη να συναναστραφεί. Γιατί, ναι, είναι και χαρακτηριστικό της φάρας μας, της φυλής, ναι, μας. Ναι. Έχει ανάγκη να βγει έξω να συναντήσει τους ανθρώπους που αγαπάει. Δηλαδή, είναι πρωτόγνωρο για μας η απόσταση να είναι ένδειξη αγάπης. Το θέμα είναι να τους δώσουμε και να τους παρέχουμε την ασφάλεια που θα νιώσουν στα μαγαζιά μας και όλοι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και την ασφάλεια και για τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο ο πελάτης, να νιώσει και ο εργαζόμενος στους χώρους ότι είναι ασφαλής. Α, βλέπεις εδώ τι έχω εδώ, κοίτα εδώ. Μία ράβδος, η μαγική. Τι είναι αυτό? Είναι μια USB ράβδος, ναι, που απολυμμένη από τα 10 εκατοστά τα πάντα που είναι δίπλα. Μάλιστα. Σε τραπέζια και τα λοιπά. Τώρα... Είναι μια καινούργια εφαρμογή, μια ακτινοβολία είναι. Και έχετε ένα τέτοιο σε κάθε τραπέζι? Όχι, θα πάει... Όχι, περνάνε. Περνάνε. Ο σερβιτόρος περνάει. Δηλαδή, το τραπέζι το τραπέζι είναι στρωμένο και όταν έρχεται απολυμμένο και όταν έρχεται το πελάτης, ξαναπολυμμένουμε λίγο πριν καθίσουμε. Χρειαζόμαστε 2 λεπτά για να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι στα δικά σας μαγαζιά έρχονται και πολλές εταιρείες, δηλαδή παρέες που είναι πολλά άτομα. Έτσι. Και από αναφιλιακές τώρα... πολύ εκεί πέρα. Αυτό πόσο... Θα κάτσουν σε χωριστά τραπέζια, είναι πολύ απλό. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Η συναναστροφή πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει τα στάνταρ, τα δεδομένα, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Η απόσταση είναι ασφάλεια. Σας λέω και πάλι, το θέμα είναι να έχουμε δουλειά. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται γύρω από την εστίαση. Υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, εστίαση και το προϊόν του τουρισμού, δηλαδή το τουριστικό μας προϊόν, έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Σωστό. Αμπελουργία. Η αμπελουργία φέτος θα αντιμετώπισε προβλήματα. Χωρίς εξαγωγές καλές, χωρίς 40 εκατομμύρια τουρίστες. Εγώ να δεχτώ ότι θα έρθουν 8, 9, 10. Mm-hmm. Αλλά δεν θα δουλέψει η Αθήνα με αυτόν τον τουρισμό. Λευτέρη, θα πάει κατευθείαν στο νησί. Κάτι τελευταίο. Η τηλεόραση σου λείπει? Γιώργο μου, έχω τόσο πολύ δράση. Ναι, μια καλή παρέα μου λείπει. Όχι τηλεόραση. Το MasterChef το βλέπεις?
Δεν έχω χρόνο να το δω. Έχω δει κάτι τρέιλερ και κάτι επαναλήψεις. Σου αρέσει? Για αυτά τα παιδιά. Ναι, μια χαρά το. Και ξέρω ότι έχω και μια αδυναμία στους κριτές, γιατί είναι αρκετά φίλοι τα παιδιά και συνεργάτες χρόνια. Ποιος είναι ο αγαπημένος από τους τρεις? Δεν ξέρεις τώρα. Ένας είναι ο κοντός. Ο Κουτσόπουλος. Γιατί ο Λεωνίδα, με τον Λεωνίδα γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια από το γεγονός ότι μας έκανε και εμάς backup, αν θυμάσαι. Σωστό. Και είναι και πιο μεγάλη έκπληξη και για τον κόσμο, γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, Λευτέρη, δεν μας έκανε χρόνος, δυστυχώς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, φιλιά, την αγάπη μας. Ευχαριστώ πολύ, κουράγιο όλοι. Να είμαστε καλά, λοιπόν.